Θα ήθελα να επιμείνω στην οικονομία, γιατί φρέσκες ιδέες χρειάζονται και είναι και πολύ καλές πολλές φορές, αλλά αν δεν υπάρχουν χρήματα ή τα χρήματα εξυπηρετούν δάνεια, δεν μπορούν να εφαρμοστούν, μένουν στον αέρα. Ποιες είναι οι βασικές αρχές του ποταμού για την οικονομία? Δεν κάνεις ανάπτυξη με δανεικά. Πρέπει να υπάρχει χρήμα. Πιστεύω όμως ότι μπορεί να υπάρχει και καλύτερη κατανομή του χρήματος. Δηλαδή τώρα ακούω αυτή την ιστορία, βγάλαμε κάποια λεφτά στην άκρη, σαν χώρα, το λέω απλουστευτικά. Λοιπόν, και είπαμε, και αρχίσανε κάποιες κουβέντες, πού θα τα δώσουμε. Εγώ πιστεύω ότι δεν πρέπει να έχουμε δίλημα γι' αυτό, ότι πρέπει να εφαρμόσουμε επιτέλους αυτό που αποφασίσαμε πριν 1,5 πόσα 2 χρόνια, ας πούμε, για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Κατευθείαν πρέπει να πάνε στους ανθρώπους που ζουν χωρίς λεφτά. Αυτοί οι άνθρωποι, η πρώτη απογραφή είναι ότι είναι 600.000, είναι 600 εκατομμύρια, πρέπει να πάνε εκεί. Άρα είναι και ένα ζήτημα προτεραιοτήτων του συστήματος. Δηλαδή, να μην πει, ας πούμε, α, θα πάω πάλι σε αυτούς που έχω και μια κομματική σχέση ή με υποστηρίζουν, θα με βοηθήσουν αύριο. Ο ένας λέει τους καθηγητές, ο άλλος λέει τους ένστολους. Όχι. Να πάνε σε αυτούς που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη σήμερα. Και βέβαια, αυτό που προέχει αμέσως μετά είναι να βάλεις κάποιους τρόπους να παράγεις χρήμα. Γιατί το χρήμα, το δανεικό, κάποια στιγμή σου χτυπάνε την πόρτα και σου ζητάνε. Και σου είπα, για μένα υπάρχει τεράστιο περιθώριο. Η Ελλάδα της κρίσης έχει καταφέρει να έχει 100 ΠΟΠ προϊόντα. Έτσι. Προϊόντα ονομασίας προέλευσης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σε μια Ευρώπη που έχει 1.000, δηλαδή έχουμε περίπου το 10%. Θα πρέπει να είχαμε αναλογικά με τον πληθυσμό μας πολύ λιγότερο. Πρέπει η κυβέρνηση άμεσα να κάνει μια καμπάνια φήμης για τα ελληνικά προϊόντα. Να δημιουργήσει δηλαδή ένα brand name για κάποια τα προϊόντα μας. Για την ελιά μας. Για το σταφύλι. Για πράγματα που παράγει η σύγχρονη βιολογική καλλιέργεια. Αυτό είναι κάτι περιζήτητο πάρα πολύ στην Ευρώπη. Αφήνουμε τους ανθρώπους να προσπαθούν μόνοι τους και δεν κάνουμε μια καμπάνια φήμης να βοηθήσουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους που μπορεί να δημιουργήσουν χρήμα για τη χώρα. Γιατί αυτοί δεν είναι πολυεθνικές που έρχονται εδώ, πάρουν κάποια λεφτά να φύγουν. Είναι άνθρωποι που είναι εδώ, είναι μικρές επιχειρήσεις. Πρέπει να δουλέψουν και μπορούν να παράγουν χρήμα.